5 αναβάτες και 5 μοτοσικλέτες, ξεκινήσαμε από τα Γιάννενα μέσα στην Γρασία και την Ομίχλη για την Κόνιτσα. Για το διήμερο η Έμι προέβλεπε άστατο καιρό και καταιγίδες. Παρ' όλα αυτά δεν πτωηθήκαμε και ακολουθήσαμε το πρόγραμμά μας. Στάση για ανεφοδιασμό στην Κόνιτσα και ο σκοπός του ταξιδιού μας αυτή τη φορά να κυκλώσουμε τον Γράμμο από τα νοτιοανατολικά προς τα βόρειο-δυτικά. Μέχρι να ζεσταθούμε, μπερδευτήκαμε λίγο, αλλά δεν αργήσαμε να βρούμε το ρυθμό μας στο πρώτο σύντομο κομμάτι της διαδρομής. Λίγες στροφές αργότερα, ένα μικρό κομμάτι ασφάλτου μας οδήγησε πάνω από τον Σαραντάπορο. Από εκεί και ανεβαίνοντας σε υψόμετρο, περάσαμε από τον Αμάραντο που είναι γνωστός για τα αιματικά λουτρά. Το χωριό βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του Γράμμου και είναι μέσα στο πράσινο. Αφήσαμε την άσφαλτο και μπήκαμε στο δάσος, συνεχίζοντας να ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Χέρια. Ένα μικρό ριάκι. Κάντε από το νεράκι στο ποταμάκι. Όχι το δωμάκι. Το δωμάκι, πάει το δωμάκι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να περάσουμε το νεροφάγωμα πιο εύκολα. Thank you.
Αφού περάσαμε όλοι, συνεχίσαμε τη διαδρομή μέσα στο καταπράσινο τοπίο. Χρυσόγειανοι, ένα από τα μεγάλα και φημισμένα μαστοροχώρια. Και οι Βούρβιανοι. Τελικά έπιασε βροχή. Όχι που δεν θα μας έπιανε. Ο επόμενος στόχος είναι να ανέβουμε στο μνημείο πολέμου του Γράμμου. Όπου φίλε, φοβερά, ε!
Η κάθοδος από το μνημείο είναι εξίσου εντυπωσιακή. Θα κατεβούμε μέχρι την Αντομιλίτσα για να συνεχίσουμε πιο ανατολικά στον Γράμμο. Γεια σας! Γεια σας! Το δικό σας είναι καλύτερο. Η Αντομιλίτσα είναι ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας. Είναι σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα. Αυτό η Σαμαρίνα και κάποια άλλα είναι από τα πιο ορεινά. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, και εμείς αγωνιζόμαστε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Αφήνοντας πλέον πίσω μας την Αιτομιλίτσα, κατευθυνόμαστε στον πυρήνα του Γράμμου και συγκεκριμένα στη Γράμμουστα. Περίμενε, περίμενε, χτύπησες το πόδι. Κάτσε γιατί είναι πολύ βαριές. Περίμενε μαζί. Εντάξει. Ωπα ρε, θα πει. Μην πατάσεις το μεταπούδι. Γράσο ρε. Συνόδεψα τον Στέφανο στην άσφαλτο, διότι με το συγκεκριμένο ελαστικό ήταν πολύ δύσκολο στη λάσπη. Θα λέμε μετά. Προσοχή στο δρόμο. Οι υπόλοιποι συνεχίσαμε κανονικά στη διαδρομή. Τι είναι αυτό? Χαλάζει χιόνι. Χαλάζει, χαλάζει, ναι. Καλά, χρυσ...
μαζί είναι χιόνι αυτό. Ο γράμμος έδειχνε τα δόντια του. Η αγριότητα του τοπίου είναι εντυπωσιακή. Περιπέτεια συνεχίζεται. Τι να μας κάνουν οι μπάρες πρωτεΐνης, αναβολικά χρειάζομαι σήμερα. Ιούνιο μήνα. Ωραία. Έχει ακόμα χιόνι. Φανταστικό! Φανταστικό κομμάτι! Καλό! Γαμώ! Εντάξει, λέω από δεν την έφαγα, ωραία! Το μέρος είναι αλλού, έτσι! Το μέρος είναι αλλού! Vamos, vamos. Το χαντάκι μου το θέλω. Φτάνει μέχρι εδώ. Εκεί είναι, εκεί λες και κουπάνισες σε τείχο, μπουφ. Άλλο ένα δύσκολο περασματάκι. Ας ελπίσουμε να μην έχει άλλα.
Καλά τώρα. Αυτό θέλει σκάψιμο τώρα. Εγώ λέω να γυρίσουμε. Ναι. Α, το μενίτσα. Κοίταξε. Και πίσω όλα αυτά πάλι από την άλλη. Είναι μανίκι. Εγώ λέω να σκάψουμε. Και εγώ λέω να κάνουμε μια προσπάθεια να το σκάψουμε. Αν δεν θέλετε να χάσετε την συνέχεια της περιπέτειας, κάντε εγγραφή στο κανάλι και αφήστε ένα like.